Χρησιμοποιεί αφορολόγητο καύσιμο, κατά κύριο λόγο μαζούτ, και είναι υπεύθυνη για το 3% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Από τον περασμένο Γενάρη, όμως, η διεθνής ναυτιλία επιβαρύνεται με έναν μικρό αρχικά, αλλά προοδευτικά μεγαλύτερο περιβαλλοντικό φόρο, καθώς εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρήπων. Ο στόχος είναι μείωση των εκπομπών κατά 30% στο 2030 και μηδενισμός τους έως το 2050. Από όλα τα καύσιμα που έχουμε σήμερα, ακόμα και τα ορυκτά, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος να προχωρήσουμε σε βιοκαύσιμα και συνθετικά καύσιμα το 2050. Τα έσοδα από την εμπορία ρήπων για το 2024 εκτιμούνται στα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που μέχρι στιγμής δεν δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για τις ναυτιλιακές εταιρείες προκειμένου να επενδύσουν σε πράσινες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Υπάρχουν μέτρα που μπορούμε να πάρουμε που φροντίζουν το περιβάλλον, όπως είναι το λεγόμενο slow steaming, οπότε τα πλοία να ταξιδεύουν με χαμηλότερες ταχύτητες. Σύμφωνα με τον νορβηγικό νεογνώμονα, για ένα φορτηγό πλοίο που εκτελεί δρομολόγια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, η επιβάρυνση από ρήπους για το 2024 υπολογίζεται σε 810.000 ευρώ. Αντιστοιχεί στο 10% του ετήσιου κόστους καυσίμων του. Αυτή τη στιγμή η επένδυση σε μετασκευή σε εναλλακτικά καύσιμα στον υφιστάμενο στόλο είναι πολύ μεγάλη. Είναι μια επιλογή για πιο μετά, προς το τέλος της δεκαετίας ή τις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Από το 2026, ωστόσο, το κόστος των ρήπων εκτιμάται ότι θα εκτιναχθεί στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού τους. Σύμφωνα με εκπροσώπους του ναυτιλιακού κλάδου, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν είναι ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ποιο θα είναι το επικρατέστερο εναλλακτικό καύσιμο. Λέγονται dual fuel engines ή με αμμονίες ή μεθανόλες ή LNG. Τώρα, αν θέλουμε εμείς να παραγγείλουμε κάποιο βαπόρι στην Ιαπωνία, πρέπει να αποφασίσουμε ποια μηχανή θα μπορούμε να τοποθετήσουμε στο βαπόρι αυτό. Μέχρι στιγμής τα εναλλακτικά καύσιμα χρησιμοποιούνται μόνο για το 6,5% των παγκόσμιων μεταφορών.